Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πράγματα και θάματα συμβαίνουν. Ναι. Ένα πράγμα και θάμα στην πραγματικότητα είναι το σημαντικό. Είναι η αποβολή του Χάβι Μαρτίνεθ, δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μαρκάρισμα πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το οποίο με το παιχνίδι στο 1-1 καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει τα δεδομένα. Η αποβολή έγινε στο 60, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 64. Βγήκε και ο Τσάμπι Αλόνσο, διότι κάπως πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο Αντσελότη πλέον παίζοντας με παίχτη λιγότερο. Είναι, όπως για να το κάνουμε, δύσκολη αποστολή της Μπάγκερν τώρα, γιατί και ισοφαρίστηκε και πλέον πρέπει να δει τελείως διαφορετικά το παιχνίδι, περιμένοντας τη Ρεάλ, η οποία έχει πλέον την κατοχή της μπάλας και κυκλοφορεί έτσι γύρω-γύρω από την περιοχή, προσπαθώντας να βγάλει και δεύτερο γκολ. Να μην φάει λοιπόν δεύτερο γκολ η Μπάγκερ, και αν μπορέσει με κάποιον τρόπο, σε κάποια αντεπίθεση από την κλάση του Ρόμπεν κυρίως, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα και σήμερα θα λέγα εγώ, όπως έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και με την Ντόρτμουντ στην τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, να δει πώς μπορέσει να βρει κάτι καλό στο μάτς, κυρίως σε κάποια αντεπίθεση. Λοιπόν, εδώ ο Ριμπερί σε μια προσπάθεια να διώξει έκανε χέρι, οπότε έχει δώσει ένα φάουλ σε καλή θέση. Για απευθείας εκτέλεση. Απευθείας δύσκολο, από εκεί είναι λίγο πλάγια νομίζω. Νομίζω. Είναι χέρι παρόλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων έχει φέρει. Ρεάλισε, ρε φίλε. Παίζει ο Μπέλ. Άμα παίζει ο Μπέλ, θα τον μπουνίσει. Μια χαρά είναι για απευθείας. Έχει βγει ο Μπέλ. Και ο Ασένσιο, ο οποίος μπήκε, νομίζω. Τότε δε. Άμα είναι Κριστιάνο, εντάξει, άστο. Άμα είναι Κριστιάνο, ο Κριστιάνο θα το χτυπήσει ακόμα και από τη γωνία του κόρνερ. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Αλλά λέω άστο όσον αφορά την κατάληξή του. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει βάλει πίεση τώρα η Ρεάλ στην Μπάγκερ, ενώ γινόταν το ανάποδο. Κομβική φάση, όπως καταλαβαίνει κανείς, το χαμένο πέναλτι του Βιδάλ που αν έκανε το σκορ εκεί 2-0 θα μιλάγαμε για διαφορετικό μάτς. Το παιχνίδι τώρα είναι στο 1-1 και με την Ρεάλ να παίζει με παίχτη παραπάνω μετά την αποβολή του Χάβι Μαρτίνεθ. Μπαίνει και ο Ντούγκλας Κώστα, μπήκε τώρα, αν είδα καλά. Τέλος πάντων, τον είδα να μπαίνει, δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει το μάτς, νομίζω μπήκε τώρα όμως. Ναι. Θα δούμε σε ποια είναι τη θέση. Το Κριστιάνο out. Και καλησπέρα σας και επισήμως Sport FM Fight Lab εδώ παρέα μέχρι τις 12. Χάρη στον Βασίλη Γερασίμου, ρύθμιση ήχων και μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Ναρατζιάς, Σταύρος Μαδοθήμιος, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2195792834 και 5 τα τηλέφωνα για να τα πείτε. 12 με 2 με Νικόλα Βασιλάρα, Κώστα Μιαούλη που ακολουθούν. Και βεβαίως με τον Βασίλη Γερασίμου αργότερα. Ναι, βγήκε ο Ριμπερί και μπήκε ο Ντάγκλας Κώστα τώρα. Για τα μηνύματα σας θυμίζουμε μέσω κινήτου Super και ένα το μήνυμά σας αποστολή στο 19400, χρέωση 0,31 λεπτά του ευρώ του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Μέσω ίντερνετ sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά και που λέει ακούστε μας ζωντανά. Radio Live, ανοίγει ο Media Player μαζί του ένα πεδίο. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Emails στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Fightclub 2 λέξεις. Συγγνώμη. Fight Club κάτω παύλα στο Twitter, τα ονοματεπώνυμα των δύο παραγωγών με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης Fight Club application για να έχετε στο κινητό σας την εκπομπή και όλα τα παραφερνάλια της, έτσι ένα-δύο κλικ μακριά. Μπαίνετε στο Google Play Store ή αντιστοίχως στο App Store, γράφετε το ίδιο πράγμα ακριβώς, δηλαδή Fight Club 2.0, Fight Club 2.0, και κατεβάζετε το application, το οποίο είναι ελεύθερο βεβαίως, τσάμπα, χωρίς διαφημίσεις, και λειτουργεί μια χαρά και υπάρχει και δυνατότητα για να κατεβάζετε και να ακούτε offline εκπομπές. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Το Ατλέτικο Λέστερ επίσης, που το έχουμε αφήσει λίγο παραπονεμένο, είναι στο 72ο λεπτό, παραμένει το 1-0. Η μολοχτή Λέστερ παραμένει μες στο παιχνίδι, ναι, με κάποιον τρόπο, έτσι. Βέβαια. Μια χαρά παραμένει μες στο παιχνίδι. Θέλω να πω, 1-0 είναι το παιχνίδι, τσούκου τσούκου, και 1-0 να μείνει. Δεν είναι εύκολη η αποστολή στη ρεβάνς, αλλά δεν είναι κανένα σκορ που λες, όχι Παναγία μου, τι κάνουμε. Καθόλου. Άσε που είναι τόσο μουλοχτή που μπορεί να ψάξει να βρει και κανένα γκολ μέχρι το τέλος. Όπως το λες. Ναι. Όπως το λες ακριβώς είναι. Είναι πολύ μουλοχτή η φάση. Λοιπόν, θυμίζουμε Ντόρτμουντ Μονακό 2-3, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπαμ ξεκίνησε με γκάζια, αλλά πήρε φόρα μετά. Είχαμε 5 γκολ, πολλές ευκαιρίες. Και χαμένο πέναλτι. Και χαμένο πέναλτι, βεβαίως, στο 0-0. Πέναλτι που κακώς δόθηκε εις βάρος του Σωκράτη Παπασταθόπουλου. Είναι αλήθεια, που πήρε και κίτρινη κάρτα στη συγκεκριμένη φάση. Ναι. Δεν ήταν τρεις, μπήκαν 5 γκολ. Η Ντόρτμουντ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες του παιχνιδιού, αλλά την είχε και οπωσδήποτε το σαφέστατο προβάδισμα για πρόκριση το πήρε η Μονακό. Εντάξει, νομίζω. Τώρα, ό,τι για να λέμε. Χθες, εντάξει, και για την Μπαρτσελόνα χαχαχούχα,
εντάξει, με την Παρή, ξέρεις, καβλάντα στο Facebook 6-0 κτλ. Εντάξει, δεν είναι διαπαθήνια. Εντάξει, και να μας νομίζω, ξέρεις, στοιχειωδώς, πώς το λέμε, σχετιζόμενοι με το άθλημα, η Ιουβέντους και η ανασταλτική λειτουργία της Ιουβέντους δεν έχει καμία σχέση, ναι, έτσι, με αυτή της Paris Saint-Germain, η οποία είναι παιδική χαρά, πέρα από την ιτοπάθεια που χαρακτήριζε την Paris Saint-Germain στο δεύτερο παιχνίδι και όλα τα υπόλοιπα. Η Ιουβέντους, για μένα, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να ιτηθεί με τέτοιο σκορ. Θα πρέπει να κάνει η Μπαρσελόνα πραγματικά διαστημικό παιχνίδι αυτή την εποχή για να μπορέσει να βάλει τόσα γκολ στη Ιουβέντους. Δεν λέω χωρίς να δεχθεί κανένα, μπορεί να μην δεχθεί κανένα. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά για να σπάσει την άμυνα της Ιουβέντους τρεις και περισσότερες φορές θα είναι τιτάνιο κατόρθωμα. Η Ιουβέντους θα μπει με μια λογική στο παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο μάτς 0-0. Εννοώ δηλαδή ότι δεν πρόκειται να καβατζωθεί πάνω στο σκορ του πρώτου αγώνα όπως έκανε η Παρή, του τύπου έχουμε κερδίσει 4-0, τι να μας πείτε τώρα. Η Ιουβέντους θα μπει με τη λογική ότι είναι 0-0 το μάτς και πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας αμυντικά όπως το κάνουμε πάντα. Αυτή ήταν η προσέγγιση, νομίζω, από τη μεριά του Αλέγκρι για το παιχνίδι. Οπότε, και καλά θα κάνει, λόγω. Ναι, γιατί αυτή είναι η Ιουβέντους όμως. Είναι μια ομάδα που λειτουργεί με αυτό το μοτίβο. Με αυτό το pattern, αν με επιτρέπεις. Με τις υπόσεις. Εντάξει, εντάξει, δεν είπα και τίποτα. Σε πιάσει κρίση. Συγγνώμη. Εντάξει, πρέπει να πω σήμερα, έστω και με καθυστέρηση μιας μέρας, χρόνια πολλά στο νεαρό Γιάννη Τσαρούχο. Ευχαριστώ. Τροπή το να το λέω με καθυστέρηση μιας μέρας. Εντάξει, εσύ, μια μέρα το λέω, δεν το λέω με καθυστέρηση μιας εβδομάδας. Χρόνια πολλά στο νεαρό Γιάννη Τσαρούχο, στον αιώνιο έφηβο Γιάννη Τσαρούχο, που όλοι μεγαλώνουμε και εκείνος μένει αδάμαστος, αγέραστος και αϊθαλής. Πραγματικά. Ένας 18χρονος, 43, θα λέγαμε. Λοιπόν. Ένας μιναλάς του ραδιοφώνου, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, τουλάχιστον ήταν χθες μια μέρα για ένα αιθλίο που έχει το κατάλληλο κλίμα. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν χθες, αυτό ξύπνησα. Και αυτό είχε πει να είναι ρέση. Μακάρι να υπήρχε μια τούρτα που να σβήνει στα κεράκια και με το που τα σβήνει να ακούγεται όλο το 43 από πίσω. Να ακούγεται τα λικέρες να λέει όλο τον αγαπημένο μονόλογο. Ναι. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, διάφορες αλλαγές γίνονται στο παιχνίδι Ατλέτικο με τη Λέστερ. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε λίγο και τα δύο παιχνίδια, αλλά είναι αλήθεια, όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στο Μόναχο. Ευκαιρία για τη Ρεάλ εδώ, η οποία είπαμε ναι, είχε κατασταθεί στην περιοχή της γενικώς Μπάγερν. Πολύ σοβαρή, σπουδαία και ενδεχομένως κρίσιμη η απουσία του Λεβαντόφσκι. Πρέπει να σου πω ότι και πριν το 60 η Ρεάλ είχε περισσότερες ευκαιρίες από όσους περίμενα, πρέπει να σου πω, στο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν αρκετά καλή στο θέμα τελική προσπάθεια, στο θέμα να βγάλει τελική προσπάθεια. Το ισορρόπησε το παιχνίδι μετά. Είπαμε, το κομβικό σημείο ήταν ότι δεν έγινε το 2-0 εκεί. Γιατί εκεί μπορεί να κατηφόριζε το γήπεδο μετά πάρα πολύ. Γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί η Μπάγερν σε παιχνίδια που τα νιώθει δικά της και πώς πατάει τον αντίπαλο άμα το βρει μπόσικο. Σωστό. Δεν κατάφερε να κάνει το 2-0 εκεί στο πέναλτι ο Βιδάλ και κάπως έτσι μπόρεσε να πάρει ανάσες η Ρεάλ στο ημίχρονο, να το ισορροπήσει, να αλλάξει πράγματα προφανώς ο Ζιντάν, τα οποία τα είδαμε να βγαίνουν στο χορτάρι, να κάνει το 1-1 από τη Σέντου Καρβαχάλ και τον γκολ του Κριστιάνο και πλέον να έχει και το πάνω χέρι μετά την αποβολή και νέα μεγάλη ευκαιρία τώρα για τη Ρεάλ. Σώζει ο Νόιερ. Ο Νόιερ έχει αρχίσει να το χταπόδι και σώζει διάφορα πράγματα. Να. Και λίγα λεπτά νωρίτερα έχει βγάλει μια κεφαλιά σαν αυτή που μπήκε γκολ που δεν κατάφερε να βγάλει ο Νάβας. Ο Νόιερ την έβγαλε. Εδώ με το πόδι έβγαλε ένα σουτ του Μπενζεμά από πολύ καλή θέση. Όπως πάει το παιχνίδι, πάντως φαίνεται θέμα χρόνου να σκοράρει Ρεάλ. Δηλαδή, ναι, με τον τρόπο που βλέπουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο που έχει. Το λέω για ποιο λόγο. Γιατί η Μπάγερν, πέραν το ότι παίζει με παίχτη λιγότερο, έχει αρχίσει να κάνει λάθη και πουλάει την μπάλα. Το οποίο είναι και δείγμα εκνευρισμού και δείγμα ότι δεν μας πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν μπορούμε και να διαχειριστούμε. Ξέρεις, η Ρεάλ δεν είναι και, η Μπάγερν δεν είναι και μια ομάδα που έχει μάθει να στριμώχνεται. Έχει μάθει να στριμώχνεται. Σωστό. Άρα δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα καταστάσεις όπου είναι με την πλάτη στα σχοινιά. Δεν τη τυχαίνει πολύ συχνά, ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή στην Bundesliga σχεδόν ποτέ και στο Champions League σπάνια. Όταν λοιπόν, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά μέσα στη σεζόν που στριμώχνεσαι τόσο άσχημα σε ένα παιχνίδι, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που κρίνει πρόκληση στα ημιτελικά, είναι και μια κατάσταση στην οποία ενδεχομένως υπάρχει γιατί δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Λέω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, από την κούτρα μου τελείως, ναι, αλλά παρατηρώντας το παιχνίδι, όταν είσαι μια ομάδα η οποία πλέον έχει δουλευτεί
ώστε να είναι φύση επιθετική όπως υπάρχει, όπως είναι στα περισσότερα παιχνίδια, ότι έχουμε την μπάλα και πάμε να πάμε γκολ. Δηλαδή αυτό είναι. Και βρίσκεται μια φορά που ο Αντσελότη μετά το 60 του έχει πει: παιδιά, μαζευτείτε. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα πράγμα εύκολο. Ναι. Να πει σε φύση επιθετική, παιδιά, μαζευτείτε, να είστε όλοι πίσω από το κέντρο και άμα πάρουμε την μπάλα, το βλέπουμε. Mm. Τι θα κάνουμε. Γιατί ο Αντσελότη, πάνω στο μυαλό του Αντσελότη, είπαμε τόση εμπειρία, τα λέγαμε και χθες, είναι παιδιά, τώρα πάμε να μείνει ένα-ένα το μάτς, κατά βάση και, και βλέπουμε. Να μπορέσουμε στη ρεβάνς να το ξέρεις, να πάρουμε μια νίκη και να προκληθούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και απαγορευτικό το 1-1 για την Μπάγερ, αλλή μόνο. Είναι τόσο μεγάλη ομάδα που δεν είναι απαγορευτικό να σκεφτεί κανείς ότι με Λεβαντόφσκι στη ρεβάνς η Μπάγερ μπορεί να κερδίσει. Αλλή μόνο. Αν όμως γίνει το 1-2, μετά δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα να πρέπει να κερδίσει, ας πούμε, με. Λοιπόν, δεν μπήκε το γκολ εδώ για τη Ρεάλ. Έπιασε ο Νόιερ κάτι το οποίο. Εντάξει, είναι ο Νόιερ όμως. Όσο και αν δεν τον εκτιμούν κάποιοι εδώ μέσα στο στούντιο, και δεν αναφέρομαι σε μένα και το γερασί μου, είναι ο Νόιερ. Εντάξει, αυτό το σουτ το τελευταίο τώρα που έπιασε που μπλόκαρε ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά το προηγούμενο που έβγαλε, το οποίο ήταν. Εντάξει, δεν ήταν τρομερά δύσκολο όπως φάνηκε τελικά. Ήταν σουτ του Κριστιάνο, πήγε κάπως πάνω του, απλό στο χέρι. Δεν χρειάστηκε να τυναχτεί δηλαδή σε κάποια γωνία ή να εκτοξευτεί στο γάμα. Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι ο Νόιερ ο οποίος δίνει μια σιγουριά, ας πούμε, στους συμπαίκτες του ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην πει άλλο κόμμα. Ναι, κάντε κι εσείς κάτι όμως. Εντάξει, κάνει είναι η αλήθεια. Ναι. Ό,τι κάνει, κάνει. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Θέλω να πω επίσης και άσχετα με όλα αυτά, καθώς παρακολουθούμε τα παιχνίδια, εντάξει, προφανώς το ενδιαφέρον είναι εκεί, αλλά επειδή σε τσίγκλισε μια είδηση πριν και σε τσίγκλισε για καλό λόγο, από ότι μπορεί να έχουμε κοσμοϊστορικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Καθώς την Πέμπτη η NASA έχει συγκαλέσει για αύριο, δηλαδή, έκτακτη συνέντευξη. Πολλοί μας τα γυροφέρνει η NASA με τη συνέντευξη τύπου. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Κάτι θέλει να μας πει πέραν αυτών που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Το συγκεκριμένο είναι ότι ανακαλύφθηκε κατοικήσιμη ζώνη στον εγκέλαδο του Κρόνου. Ναι. Αυτό που ρωτήθηκα εγώ ήταν τι είδαν από πάνω, αφαίρετα. Δηλαδή, θέλω να πω τι είδαν εκεί στον εγκέλαδο του Κρόνου. Εγώ λέω ότι επειδή είναι δεύτερη σημαντική ανακοίνωση της NASA μέσα σε λίγους μήνες. Κάτι άλλο γυροφέρουν να μας πούνε, έχω την υποψία. Τι θες να πεις. Σε κάποια μορφή ζωής, εγώ πιστεύω, θα φτάσουμε αργά ή γρήγορα. Δηλαδή, η NASA μας το φέρνει τελικά. Ξέρετε, παιδιά, βρήκαμε κάτι πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη. Ξέρετε κάτι, βρήκαμε νερό εκεί. Ξέρετε κάτι, βρήκαμε μια κατοικήσιμη ζώνη. Ξέρετε κάτι, όπως καταλαβαίνετε τις φωνές, ο παίκτης που δεν σκοράζει στα μεγάλα μάτς. Ο παίκτης ο οποίος βάζει γκολ μόνο στα μικρά, κάποιος Κριστιάνο Ρονάλντο, κάνει το 1-2. Είπαμε και νωρίτερα. Τόση ταραχή 2-1 γράφει ο πίνακας στην αγραφή 1-2, έτσι. Τι να κάνουμε, χαλούμπα. Με τόση ταραχή. Χαλούμπα. Τι να κάνουμε, τώρα διορθώθηκε. 1-2, ναι. Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν όμως, ότι η εικόνα του αγώνα δείχνει με τον τρόπο που παίζει η Ρεάλ και με τον τρόπο που αμήνεται λίγο σπασμωδικά η Μπάγκερν και έχουν αναποθέσει όλες τις ελπίδες στον Νόιερ ότι κάποια στιγμή θα γίνει το 1-2. Δεν υπάρχει καν offside εδώ από την παλιά. Πετάγεται ο Κριστιάνο. Την ακούμπησε ο Τίμιος Νόιερ. Πέρασε ανάμεσα τα πόδια του για να κρύβει. Κρίμα για τη σημερινή του εμφάνιση, είναι αλήθεια. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία η κίνηση του Κριστιάνο, το ξεπέταγμα και ο τρόπος που άπλωσε το πόδι με πολύ δύναμη και έσπρωξε την μπάλα. Δηλαδή, εντάξει, καλός πρέπει να είναι αυτός ο Κριστιάνο. Δεν το ξέρω, αλλά φαίνεται παίκτης που έχει προοπτικές να γίνει κάτι. Εγώ λέω το εξής για να συμπληρώσω και το προηγούμενο, επειδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε τίποτα άλλα συγκλονιστικά πράγματα. Την πάση περιπτώσει να το πω, εντάξει, πιο τίμια, ότι αν παραμείνει το 1-2, λέω εγώ, έχουμε ήδη 3 στα 4 καθαρά φαβορί για τους ημιτελικούς. Ναι. Και να περιμένω ότι θα γίνει. Οπωσδήποτε, δηλαδή Μονακό, Γιουβέντους και Ρεάλ είναι καθαρά, ξεκάθαρα φαβορί για τους ημιτελικούς. Σε αντίθεση με την Ατλέτικο, αν παραμείνει ακόμα το 1-0 με τη Λέστερ. Ναι, ακόμα. Πώς θα πάει εκεί το πράγμα. Λοιπόν, επίσης, επειδή είναι έτσι η μορφή του παιχνιδιού εδώ και θέλει ακόμα άλλα 12 λεπτά μέχρι τα 90. Δεν ξέρω αν θα κατεβάσει ταχύτητα η Ρεάλ. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να βάλει και τρίτο γκολ, έτσι όπως έχει βρει αυτή. Νομίζω όταν μπαίνει 11 με 10. Αυτό λέω, τώρα δηλαδή, θα πάει για τρίτο. Δεν το αφήνεις, δεν αφήνεις την ευκαιρία να καθαρίσεις οριστικά. Θα πάει για τρίτο. Δεν θα πάει Γιούρια, αλλά θα πάει για τρίτο.
Όχι. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος που έχει παίξει θεματοφύλακας αυτός και ξέρει, ναι, μου λέει ότι ο Νόιερ κάνει την τελευταία απόκρουση να φαίνεται εύκολη. Από ένα που έχει παίξει θεματοφύλακας και ξέρει, εγώ θα το μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Μπορεί στο δικό μου, ας πούμε, μάτι να φαίνεται ότι έλα, μωρέ, απλώς το χέρι και την έβγαλε, και όντως να είναι μια απόκρουση πολύ πιο έτσι, σπουδαία και σημαντική από ό,τι φάνηκε. Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί είναι, ενδέχεται να είναι από σημαντικό ως πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε για τον... Για τον Κρόνο. Ναι, για να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ας το πούμε, ειδικά για όσους από σας ξέρετε και μπορείτε να καταλάβετε πιο τεχνικά πράγματα. Ένας αστροβιολόγος έγραψε ότι αύριο η NASA θα ανακοινώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει υδροθερμική δραστηριότητα στον πάτο του πάγου που καλύπτει τον ωκεανό, στο φεγγάρι του Κρόνου, τον Εγκέλαδο, γιατί εκεί έγινε ανακάλυψη, κάτι που δημιουργεί μεθάνιο από διοξείδιο του άνθρακα. Και αυτή η διαδικασία είναι ενδεικτική, σύμφωνα με τον αστροβιολόγο, πιθανής δημιουργίας κατοικήσιμης ζώνης μέσα στον ωκεανό του Εγκέλαδου. Μάλιστα. Και να πει κοινά, και ξέρετε κάτι, κάτω εκεί πέρα στο βάθος που είδαμε, είδαμε κάτι ανθρωπάκια. Πολύ χαριτωμένα ήταν αυτά. Φάνηκαν πολύ φιλικά. Να ξέρετε. Σου λέω, εγώ επειδή βλέπω να πυκνώνει η ανακοινώση της NASA, αρχίζω και προετοιμάζομαι ψυχολογικά ότι στην τρίτη, τέταρτη ανακοίνωση θα βγω. Θα πω, α, και ξέρετε για κάτι άλλο. Εκεί που κοιτάγαμε το τηλεσκόπιο ξαφνικά. Κοίτα να δεις. Βγήκε μια φατσούλα που θα έλεγα, τζα! Για να δούμε. Τι θα γίνει. Πάντως, εντάξει, πέρα από όλα, είναι, πώς το πω, είναι κάπως συγκλονιστική σκέψη ότι κάποιοι πολύ μακρινοί από όνοι μας. Είναι κάτι πολύ. Είναι συγκλονιστική σκέψη ότι κάποιοι πολύ μακρινοί από όνοι μας να ζήσουν σε έναν άλλο πλανήτη. Α, ναι. Έτσι. Ναι. 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 Και ταυτόχρονα θα λέγω και πολύ, ξέρεις, καθησυχαστικό για το μέλλον της γης, ας πούμε, με όλες αυτές τις φωνές που έχουν πει ότι κάποια στιγμή η γη θα τεινάξει τα πέταλα με όλα αυτά που τις κάνουμε. Ναι. Οπότε καλό είναι να έχουμε βρει κάποιο άλλο τσαρδί να μετακομίσουμε, διότι εδώ το μαγαζί δεν θα είναι κατοικήσιμο πια. Λοιπόν, μεγάλη χαμένη ευκαιρία πριν από περίπου μισό λεπτό για τον Μαρσέλο. Ναι. Ένα σούτ το οποίο ξύρισε το αριστερό δοκάρι του Νόιερ. Είπαμε, η Ρεάλ συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Επίσης, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε ηχομόνωση στο σταθμό. Υπάρχει ηχομόνωση βέβαια στο στούντιο, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις τις ορδές εδώ. Τι να κάνουμε. Ναι. Από την άλλη, να σου το πω ανάποδα. Κάποιοι λέτε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, ακούμε εδώ πέρα πανηγυρισμούς κτλ. Να σα το πω ανάποδα. Ναι. Να σα το πω ανάποδα. Αυτό μπορεί για κάποιους να μην είναι ωραίο ραδιοφωνικά και να μην είναι σωστό, και έχετε δίκιο εσείς που το λέτε, αλλά δίκιο μπορεί να έχετε και εσείς που σκέφτεστε ότι κοίτα να δεις, φίλε, εκεί μέσα υπάρχουν αληθινοί δημοσιογράφοι, αληθινοί, δηλαδή το ζούνε το παιχνίδι. Το ζουν και πραγματικά γουστάρουν και παθιάζονται. Επίσης, για σένα που λες αβαβά για το τι θα κάνει ο ηγέτης της καρδιάς μας αύριο, υπάρχει κάτι σημαντικό που περιμένουμε από τη Βόρεια Κορέα αύριο και το οποίο δεν έχει διαρρευστεί είναι. Ξέρουμε ότι θα είναι κάτι σημαντικό. Τι είναι. Πώς ξέρουμε λοιπόν ότι θα είναι κάτι σημαντικό, χωρίς να ξέρουμε τι θα είναι. Γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι σημαντικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε κάποια προανακοίνωση, κάτι δηλαδή. Κάτι μεγάλο εννοείς και σημαντικό θα γίνει αύριο στη Βόρεια Κορέα. Αυτό μόνο μπορώ να σου πω. Κάτι μεγάλο και σημαντικό. Θα γίνει στη Βόρεια Κορέα ή θα το κάνει η Βόρεια Κορέα προς τα έξω. Θα σου προς πω κάποιον άλλον. Αυτό που γράφει, νομίζω το διάβασα στη Huffington. Ναι. Οι βορειοκορεατικές αρχές ενημέρωσαν τους ξένους δημοσιογράφους που επισκέπτονται τη Βόρεια Κορέα, ναι, προσκεκλημένοι για την κάλυψη εθνικής εορτής της χώρας, ναι, να ετοιμαστούν για ένα μεγάλο και σημαντικό γεγονός που, ναι, θα λάβει χώρα αύριο, Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια άμεση σύνδεση με τις εντάσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με το πυρηνικό πρόγραμμα, το καθεστώτος κτλ. Είναι 200 ξένοι ανταποκριτές στην Pyongyang. Okay. Εντάξει, κοίταξε, μεγάλο γεγονός. Γιορτάζει το Σάββατο, το 15, ναι, Απριλίου, την 105η επέτειο από τη γέννηση του Kim Il-sung. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, σπουδαίο πράγμα, πολύ σπουδαίο πράγμα για τη Βόρεια Κορέα μπορεί να είναι, η αποκάλυψη του μεγαλύτερου αγάλματος που έχει γίνει ποτέ, τη μεγαλύτερη προτομή του λαοφιλού ηγέτη. Ας ελπίσουμε ότι είναι αυτό. Μπορεί να είναι το καινούριο παλτό, το καινούριο πανοφόρι. Του Κιμ. Ας ελπίσουμε ότι είναι αυτό. Μην είναι κάποιος πύραυλος που θα πει παιδιά. Την άνευ και θα έχουν και πέρα τους δημοσιογράφους. Τι να κάνουν, να κάνουν live. Φυσικά θα έχουμε τους δημοσιογράφους εκεί, διότι οτιδήποτε πάμε να κάνουμε ως Βόρεια Κορέα μας πνίγουν και μας κουκουλώνουν και μας λογοκρίνουν. Τώρα που έχουμε 200 νοματέους εκεί να γράφουν και να καταγράφουν, μια χαρά για ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω, είναι ο Κιμ Ιονγκ Ουν.
Θέλω να πω. Οπωσδήποτε. Δεν είναι να πει ένα άνθρωπο που, ξέρω εγώ, μέσα στο μυαλό του βασιλεύει η ηρεμία, ναι, η διαλλακτικότητα, ναι, και το σέβας. Σωστό. Σωστό. Δεν είναι, δεν είναι, ας πούμε, ναι, ο ορθολογιστής πολιτικός. Ναι. Ναι. Δεν είναι ο αγλαός. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο αγλαός δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ο νουνεχής. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Όχι. Δεν είναι ο εγκρατής ηγέτης. Δηλαδή, μπορεί να πει πολλά πράγματα γι' αυτό. Ναι, εγκρατή, ναι, ηγέτη δεν τον λες. Ναι, όχι, 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 όχι. Ούτε στα τελευταία δεν τον λες. Εκεί που έχει εξαντλήσει τις λέξεις δεν τα λες αυτά. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Για πολύ, πολύ ωραία. Θαυμάσια. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπουμε τη δήλωση, μια που μιλάμε για αγλαούς πολιτικούς, με τη δήλωση του Wolfgang Schäuble, όμως διαβάζουμε, αν δεν τους αρέσει τους μεταλλάσσεις η Ευρώπη να πάνε αλλού. Ναι. Έτσι. Πού δεν μας είπε, ας πούμε, να γυρίσουν πίσω, εννοεί να πάνε κάπου αλλού, πού? Να πάνε αλλού. Αλλού. Να πάνε, φύγετε αλλού, να πάτε αλλού. Ναι. Okay. Κάναν τη λάθος επιλογή, πρέπει να τους υποφείλει, κάναν τη λάθος επιλογή και πρέπει να πάνε αλλού. Ναι. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Και εσύ, είναι πάντα ευχάριστο να ακούς δηλώσεις επιφανών ανθρώπων με αγάπη για τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Και αλληλεγγύη στο δράμα που περνάνε άνθρωποι. Και συγκεκριμένα είπε ο Σόιμπλε, αν η Ευρώπη δεν αρέσει στους μουσουλμάνους μετανάστες, mm-hmm, να πάνε αλλού. Mm-hmm. Ήταν συγκεκριμένο αυτό που είπε, στους μουσουλμάνους μετανάστες. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά τα ωραία. Μάλιστα. Θα είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 85ο λεπτό Bayern Real 1-2, 81ο λεπτό Atletico Leicester 1-0, η Pils Hellas πάντα στην παρέα μας. Τελευταία διαφημιστική διακοπή, τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο Fight Club. Το παιχνίδι στη Μαδρίτη ολοκληρώθηκε. Ατλέτικο Μαδρίτης Λέστερ 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αντουάν Γκριεσμάν από το πρώτο ημίχρονο. Ανοιχτός λοιπόν ο επαναληπτικός εδώ. Ίσως ο μόνος επαναληπτικός που είναι τόσο ανοιχτός με βάση το σκορ του πρώτου αγώνα. Και για να το πω ακριβέστερα. Η Ατλέτικο κέρδισε με ένα πέναλτι που συζητιέται. Ναι. Να πω, ενώ περιμέναμε, ας πούμε, την Ατλέτικο να έχει πολύ πιο πιστική εμφάνιση πέρα από το σκορ. Μιλάω για εμφάνιση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο σκορ δεν πήρε και η εμφάνισή της δεν έπεισε. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν το παρακολούθησε, αλήθεια, για να το φάσεις. Έτσι, κλεφτά έριχνα ματιές. Ναι. Κοιτάζω περισσότερο το παιχνίδι της, του Μονάχου. Αλλά τίμια, Λέστερ. Τίμια, τίμια. Έτσι. Τίμια all the way και θα είναι και τίμια στον. Σε παραλυτικό. Μια μικρή ποντικομαχία Βιδάλ Μόντριτς. Κάτι βλαχομαγκές κάνουν στο Μοντεβιδέο. Όχι, στο Σαντιάγο, συγγνώμη. Στο Σαντιάγο, μπερδεύτηκα. Εντάξει, στο Σαντιάγο. Λοιπόν, πήρε μια κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω, νομίζω πήρε μόνο έτσι. Δεν πήρε να πήρε και ο Μόντριτς που ήταν εκεί. Α, έσπρωξε και το Μόντριτς. Τι να τι. Όχι, το λέω για το Μόντριτς, έχει κίτρινη από το. Α, είναι. Ναι, είναι επίφοβο, ναι. Όχι ότι. Εντάξει, με το σκορ. Για να δούμε, γιατί μα κάνουν κοντινό μήπως πήρε κίτρινη και ο Μόντριτς. Όχι, απλώς γίνεται αλλαγή. Okay. Γίνεται αλλαγή στο. Για να μην τον προκαλέσει πάλι ο Βιδάλο Μπεκρή και φάει κάτι κίτρινη στα καλά καθούμενα. Ξέρει, είναι Μπεκρή. Γιατί το λέει Μπεκρή. Γιατί είχε συλληφθεί. Α, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ντύρλα. Ναι, ναι, ναι. Τι γιατί το λέω Μπεκρή. Σωστό, σωστό. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα που έχασε το πέναλτι. Τράβα πια δύο τσίπουρε στο μικρό να στρώσει. Δεν το λέω με καμία κακία. Αυτό πίνει. Εγώ φταίω. Λοιπόν, μπήκε ο Κόβασιτ. Και ήταν και στο Κόπα Αμέρικα που είχε γίνει στη Χιλή. Ναι. Και ήταν εκεί πέρα τα μαγαζάκια, τα μπαράκια εδώ. Φεμπέα. Έλα ρε Αρτούρο να πιούμε ένα. Ρε Αρτούρο, αρχηγάρα, ναι. Ρε Αρτούρο, σε μένα θα πιει ένα. Είναι σαν την Κρήτη, ρε φίλε. Τι να κάνει. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Έτσι πάει. Λοιπόν, τρία λεπτά καθυστερήσεων στο Μόναχο. Ένα-τρία. Ένα-τρία. Όχι. Τρία. Τι. Όχι. Γιατί όχι. 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 Γιατί όχι. Όχι. Τι. Τι συνέβη. Δεν το μέτρησε. Τι. Μάλιστα. Όχι, δεν το μέτρησα. Έχεις. Offside. Ναι, μάλλον έχει σηκώσει υπόπτω. Το νέο το σήκωσε κατευθείαν και ο διαιτητής το. Ενέρευε. Κάτσε, κάτσε. Να δούμε. Κάνει το μέσα έξω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ ωραία κομπίνα, αλλά για δύο βήματα χάθηκε. Ναι, ναι, πολύ ωραία κομπίνα της Ρεάλ, αλλά ήταν offside ο Σέρχιο Ράμος. Οπότε παραμένει το 1-2. Είμαστε στο δεύτερο από των καθυστερήσεων. Για το φίλο που λέει: κάνεις δημόσιες σχέσεις και πας να παίξεις τη Ρεάλ με τον 35χρονο Γκαζοζέν, το Ρόμπεν. Καλά να πάθεις. Ο Ρόμπεν ήταν όσο διάστημα τουλάχιστον έπαιζε 11 με 11, τους έκανε άνω κάτω την άμυνα της Ρεάλ. Ο 35χρονος Ρόμπεν που λες, που δεν είναι και 35, είναι μικρότερος, αλλά τους έκανε άνω κάτω ο Ρόμπεν. Είναι 33 Ρόμπεν. Λοιπόν, και παρόλο που τον κοροϊδεύεις, ήταν πάρα πολύ καλός και σήμερα, όπως ήταν και το Σαββατοκύριακο με την Ντόρτμουντ.
είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ρόμπερτ. Απλά η διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με την αφέλεια της Ντόρτμουντ που του άφηνε το αριστερό πόδι να κάνει τη διαγώνια κίνηση, εδώ ήταν προσανατολισμένη η άμυνα της Ρεάλ να του κόβει οποιαδήποτε προσπάθεια πήγαινε να κάνει διαγώνια με το αριστερό πόδι. Τον έστειλε προς τα δεξιά, που έβγαλε κάποια στιγμή μια πολύ καλή σέντρα από τα δεξιά που έγραψε μια ευκαιρία η Μπάγκερν. Αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικός με το δεξί πόδι, όπως και να το κάνουμε, ο Ρόμπεν. Κάνεις λάθος λοιπόν, τον αδικείς τον Ρόμπεν, λέγοντας ότι αποκαλώντας τον Καζοζέ. Θέλω, περιμένοντας να τελειώσει το παιχνίδι στο Μόναχο και πριν πάμε στα μηνύματα, να πούμε και δύο λόγια, γιατί έχουμε αύριο και Europa League στους προημιτελικούς. Θυμίζω, όλη η προημιτελική αύριο, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είναι 10 και 5. Δεν είναι 8-2 στις 8-2 στις 10, είναι όλοι στις 10 και 5. Τους παρακολουθήσουμε εδώ ραδιοφωνικά παρέα. Λοιπόν, έχουμε Λιόν Μπεσίκτας. Εγώ λέω καθαρή νίκη Λιόν εδώ. Είχαμε πει για το ζευγάρι που στον Ευρωπαϊκό. Λέμε για το αυριανό παιχνίδι. Καθαρή νίκη Λιόν. Καθαρή λες, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι τύπου 3-0. Δηλαδή. Α, τόσο καλά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω. Μήπως ο Μπακάρη έχει άλλη άποψη. Δεν ξέρω. Αν το πιστεύεις, μπορείς να το δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Θα είναι μια νίκη που θα αφήνει ελπίδες για τη ρεβάνς. Δηλαδή κάτι τύπου 3-1. 3-1, okay. Ότι στο καυτό, ξέρω εγώ, Vodafone Arena. Ναι. Ο Κριστιάνο Γλίστης εδώ και έχασε ευκαιρία, ναι, πολύ, πολύ σπουδαία για το 1-3. Του ερχόταν η μπάλα λουκούμι στο κεφάλι. Είναι καλός, μωρέ. Δεν σκοράζει τα μεγάλα μάτς. Καλά, ξεκόλαμα αυτό τώρα. Σου λέω εδώ πέρα έχασε ευκαιρία, στο τέλος σου λέω Γλίστης. Αυτά που αυτές τις βλακίες που λένε κάποιοι και τις πιστεύουν, εσύ. Έλα μωρέ τώρα με τον Κριστιάνο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κριστιάνο με τα 2 γκολ τα σημερινά πρέπει να έχει φτάσει στα 100 γκολ. Τι είναι, γιατί. Ποιοι έχουν μπει με. Κάποιοι μπήκαν, γιατί βλέπω να μπουζουριάζουν κάποιον. Ναι. Κάποιο πήγε να κάνει ντου μέσα. Μου κάνει εντύπωση που δείχνει η κάμερα. Ο Κριστιάνο καταρχάς έχει χτυπήσει και του βάζουν τα ψυχτικά του. Μήπως, δεν ξέρω τι έχει γίνει, όμως θα το. Αν μπορεί να μας ενημερώσει ο Βαγγέλης. Όχι, εντάξει, καλά φαίνεται. Τελείωσε το παιχνίδι και μπήκαν όλοι αυτοί μέσα. Ναι. Τελείωσε, εντάξει. Τελείωσε. Λοιπόν, 1-2. Τέλος. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι ο Κριστιάνο με τα 2 γκολ πρέπει να έχει φτάσει στα 100 ευρωπαϊκά σήμερα. Ήταν στα 98 ο Κριστιάνο, αν θυμάμαι καλά, και στα 97 ο Μέση, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Τον αγώνα χθες και σήμερα. Ο Μέση δεν σκόραρε, ο Κριστιάνο έβαλε 2 γκολ και πρέπει να έχει πιάσει τα 100. Για όσους αυτά τα πράγματα λένε κάτι. Ωραία. Λοιπόν 1-2 τελικό. Αυτή είναι η ουσία. 1-2 και. Προβάδισμα Ρεάλ για τα ημιτελικά. Λοιπόν, πάμε στο Europa για να κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε Άγιαξ Σάλκε. 1-2 λόγο. Είμαι μεταξύ 1-1 και 2-1 σε αυτό το παιχνίδι. Και τελικά. Επιμένω θα περάσει Σάλκε. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι λέω. 1-1-2-1. Okay. Θέλτα Γκένκ. Ναι. Θέλω 0-1. Ναι. Συμπαθώ ότι θέλω να αποκλειστεί η Θέλτα μετά από όλο αυτό που έγινε στην προηγούμενη φάση. Ναι. Άντε, λέω 0-0. Άντε, καλά. Και Άντερλεχτ United. Από χ μέχρι διπλό νομίζω αυτό το παιχνίδι. Εκεί μάλλον χ. Θα το κυνηγήσει σκηνίσια το Europa United. Θα το κυνηγήσει. Λέω 1-1 παρόλα αυτά. Εδώ. Okay. Λοιπόν. Και όλα τα υπόλοιπα αύριο. Λοιπόν. Εγώ ζω ότι ο Κιμ θα αποκαλύψει το άγαλμα του Ντένις Ρόντμαν. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μου φαίνεται μαγικό. Θα ήθελα ένα άγαλμα του Ντένις Ρόντμαν με το κεφάλι του Κιμ Γιουγούν. Ακόμα καλύτερο. Φέρνουμε κοντά δύο διαφορετικές κουλτούρες. Ακόμα καλύτερο, ναι, ήταν αυτό. Μπράβο. Λέει κάποιος, καλησπέρα παιδιά, πολλές απουσίες. Μπάγκεν, Χούμιλ, Κώστα, Λεβαντόφσκι. Γιατί ο Κώστα? Ο Κώστα έπαιξε. Τι, δεν μπορούσε να παίξει 90 λεπτά. Καλά, εντάξει. Και πάντα να βάζουμε στην εξίσωση ότι η Ρεάλ έπαιξε με τον Νάτσο στην άμυνα και με αυτόν θα πορευτεί και για τις επόμενες 3 εβδομάδες τουλάχιστον. Νάτσο, ναι, και Ράμος. Σωστό. Αν δεν χτυπήσει κανείς. Να. Δηλαδή λείπει και από εκεί και ο Βαράν και ο Πέπε. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα με τον Γκαμπί. Ναι. Λοιπόν, Γκαμπί, για να τελειώσουμε το οριστικά, είναι το άνοιγμα με θυσία. Ναι. Όχι η απλή θυσία, ούτε γενικά το άνοιγμα. Εντάξει, δίνουμε πόντο στον Πανούτσο όμως, γιατί είναι. Τέλος. Πρώτο να το δεχτούμε και τεχνικά. Τελείως. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα, κάνω μια σούμα ουσιαστικά. Λοιπόν,
Κάτι τέτοιο με το κούρμα του Βιντάλ, λέει κάποιος, τους πάνε για εξομολόγηση τέτοιες μέρες στο χωριό μου. Η φράση μπήκε στην εξίσωση και ο κόσμος. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πατέρας της, λέει το Καζιράκι με τα σπίρτα. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Το παρατσούκλι Τόνι Πανούτσο, ο Grand Master του Ανοίγματος, πέραν του ότι μοιάζει με τίτλο Τσόντα 70's, πώς σας φαίνεται? Συγγνώμη, ποιο το. Το παρατσούκλι Τόνι Πανούτσο, ο Grand Master του Ανοίγματος. Παιδιά μου έχουν περισσέψει 300 λίτρα πετρέλαιο. Άδειασα τον καυστήρα για να βάλω φρέσκο του χρόνου. Πού να πετάξω αυτά που έβγαλα? Προβοκατόρικο είναι αυτό το πράγμα. Προβοκατόρικο είναι αυτό το πράγμα. Δεν τσιμπάμε στις προκλήσεις. Φιλάθλοι, προστατεύστε την πολυκατοικία μας. Μην απαντάτε στις προκλήσεις. Από σομπρέρο. Κάθε φορά που ο Βιντάλ κάνει καρδούλα, θυμάμαι εκείνη τη διαφήμιση με τους μεταλλάδες που μπουκάρουν στο μπαρ και παραγγέλνουν δύο φασκόμηλα και ένα τίλιο. Με τιμάει που όταν σε αγώνα ο διαιτής σφυρίξει εις βάρος μου αμφιλεγόμενο φάουλ κατ' εμέ, του φωνάζω δεν μου έκανε. Λέει το Καζιράκι με τα σπίρτα. Πόσο τιμή, φίλη μου, που μου είπε ότι με το δικό της ό,τι θέμα συζητάνε το εξηγούνε εισαγωγικά με βάση επιστημονικού περιεχομένου. Επιστημονικού. Και πόσο τιμή εμένα που της απάντησα ότι μετά το εξηγούν με βάση επιστημονικού περιεχομένου, τελειώνοντας με ένα σε φερληθείτε. Μάλιστα. Κοιτιέμαι έντονα με κοπέλα εδώ και καιρό όταν την πετυχαίνω σε καφετέριες. Ναι. Δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά έμαθα από γνωστό μου ότι έχει σχέση. Εγώ τι κάνω τώρα? Κάνω κίνηση επειδή κοιτάει έντονα ή όχι? Όχι. Είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Απλά πράγματα. Ναι. Απλά απλούστατα είναι αυτά. Α, κοιτάει έντονα, ξέρω εγώ, μήπως έχει κάτι μείνει στη μύτη, ναι, κάνα σκουπιδάκι, κάνα καδάκι, κάτι. Ναι. Ο Γκαργανοπίδακαδός λέει κάτι σοφό. Λέει, η Μπαρτσελώνα θα είχε πιθανότητα να περάσει τη Ιουβέντους μόνο αν έπαιζε στη ρεβάνς ο Ροναλντίνιο στα καλά του. Εντάξει. Ωραίο. Ναι, θα έκανε το μάτσο πιο συναρπαστικό, είναι η αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια, σε κάθε σοβαρή πολυκατοικία που σέβεται τον εαυτό της, υπάρχει τις γιορτές Χριστούγεννα και Πάσχα ένα κολλημένο χαρτί που ζητάει να πληρωθούν τα κοινόχρηστα, λέει ο διαφανής ήρωας. Επιβεβαιώνω. Ναι. Νομίζω μπορεί να το πεις αυτό. Ένας φίλος λέει, μ' αρέσει το Survivor, μ' αρέσει και η Chelsea. Οπότε θα ήθελα το παρατσούκλι τώρα, Άντρε Μπό. Δικό σου. Ναι. Δικό σου. Γιατί όχι. Δικό σου. Βεβαίως. Θέλω να σας θυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2012, καλή ώρα σαν τώρα πριν από 5 χρόνια, η Βόρεια Κορέα αποπειράθηκε να εκτοξεύσει ένα πύραυλο μεγάλου βεληνικού εν ώψη της 100ης ημέρας του ήλιου. Οπότε δεν ξέρω πώς έχουμε κάτι, ξέρω εγώ. Λέω τώρα. Η μάνα μου πήρε μίξ γκότζι μπέρι, φαγόπυρο, υποφαές κτλ. Για να ρίξει το ρύζι αύριο, τώρα που νηστεύουμε, λέει. Ξέρει κανείς κανένα σουβλατζίδικο? Πολλά σουβλατζίδικα. Εννοείται. Χαμός από σου. Θέλω να πω ότι βολεύει πάρα πολύ για. Θα κάνω διαφήμιση, δεν έχω καμία ενοχή για αυτό το πράγμα. Application τύπου eFood κτλ. Μπαίνεις και βλέπεις τι είναι ανοιχτό κοντά σου και παραγγέλνεις. Για να μην παίρνεις τηλέφωνα και το σηκώνουν και δεν το σηκώνουν και ποιος είναι ανοιχτός τέτοιες μέρες και ποιος δεν, μπαίνεις μέσα σε ένα application τέτοιο και βρίσκεις τι είναι ανοιχτό κοντά σου. Ναι. Με όλο αυτό το λεξιλόγιο που κατέχετε, λέει κάποιος, μου ήρθε ένα παλιό από το Facebook. Μην είστε κακεντρεχείς, να είστε μια πιο εύκολη λέξη. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας μέχρι εδώ. Και το μήνυμα του μήνα, θα έλεγα, μέχρι εδώ, αν μου επιτρέπεις. Λέει ένας που δεν υπογράφει και κρίμα, ήθελα να διαβάσουμε το ψευδόνυμό του. Ναι. Πως το να έχει ο Μπό τατουάζ Τούπακ είναι σαν να έχει ο Σάβας Εξουζίδης τατουάζ Γκαρίντσα. Με κάθε σεβασμό πάνω απ' όλα στο Σάβα Εξουζίδη. Πάνω απ' όλα. Πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα. Νιώθω την ανάγκη να το πω αυτό. Έτσι ακριβώς. Ο φτωχός και μόνος Teddy Boy αναρωτιέται το εξής. Πόσο τιμά Νέτο που ενώ πάμε σπίτι της για τα περαιτέρω, βλέπω την εξώπορτα ανοιχτή, τη ρωτάω γιατί και μου απαντάει επειδή ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γέροντα ηχή. Αυτά είναι. Υπάρχει ένα μήνυμα του Ευθύμου που δεν το καταλαβαίνω, θέλω να με βοηθήσεις. Λέει γιατί αυτή η προπαγάνδα από την εκπομπή στα Windows κινητά, ο κύριος που είχε καλεσμένο ο Αφάνταρος την Παρασκευή, δεν του τάψαλε επί τούτου. Α, ναι.
Τι είπε ήδη υπάρχουν, αυτός που στέλνει, ένας που στέλνει ένα application για Windows κινητό και είχε και ο Τσακίρογλου. Έτυχε να έχει και ο Τσακίρογλου ένα τέτοιο και ζήτησε και αυτός. Βρεθήκανε και οι δύο άνθρωποι. Ναι, βρεθήκανε και οι δύο. Πραγματικά. Έλα, από Βόρεια Κορέα είμαι. Αύριο ανοίγει το πρώτο σιτιζάδικο στην Pyongyang. Μέρα χαράς. Συνδέστε ρε τα γάρια τα σημεία, λέει ο Σαμπελόα. Σόιμπλε και Νάσα θα στείλουν τους μετανάστες στην κατοικήσιμη ζώνη του Εγκέλαδα. Ή στην Βόρεια Κορέα. Εγώ λέω. Σε πρώτη φάση, γιατί εκεί θέλουμε και μια τεχνική υποδομή για να τους στείλουμε. Αλλά Βόρεια Κορέα. Θα σου πει ο Μαρκαριστός Τζούνιορ, εργατικά χεράκια. Θα μυρωθούν από το μεγαλείο της Βόρειας Κορέας. Έτσι. Θα μετέχουν της κορεατικής παιδείας. Τα λες πολύ ωραία. Έλεος με το Ρονάλντο, μήπως φοράς και βρακάκι CR και επειδή σκοράρεις σε μεγάλα μάτς θες να σε σιγοντάρει και ο Χριστιανό, λέει ο Δημήτρης από Ολλανδία. Μάλιστα. Τι θέλετε λέει να πείτε, ότι το flow του Μπο δεν είναι το ίδιο με αυτό του Πακ? Εμείς, ο κόσμος μιλάει, παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, εμείς δεν μεταφέραμε ποτέ, άλλωστε, και το μήνυμα που υπήρχε κάπου στο Facebook πάνω χθες, ότι αν ο Τουπάκ ήξερε ότι ο Μπο θα είχε κάνει τατουά στη φάτσα του στο χέρι του, θα τραγουδούσε νησιώτικα. Δεν το μεταφέραμε ποτέ αυτό το πράγμα εμείς. Ποτέ δεν έγινε αυτό και ούτε θα γίνει από εδώ και ποτέ, πέρα. Ποτέ. Ο Μπυραλάς λέει το εξής: είμαστε τόσο κάφροι που αν ανακαλύψουμε εξωγήινο πολιτισμό, θα τους μάθουμε να παίζουν ποδόσφαιρο και θα τους φέρουμε μεταγραφή στη γη, ειδικά αν τους ευνοεί η φυσιολογία. Ναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει: είμαι 17, κακάσχημος, κοντός, καχεκτικός, αλλά με μεγάλη κουκούνα. Να την παίζω στην Αγγλικού μου που είναι και γαμώ τα μιλφάκια. Όχι. Όχι. Απαραίτητα. Πάρε τηλέφωνο στο Σιρινάκι όμως. Μπορεί κάτι καλύτερο. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Το τώρα Andre Flow του Μπο. Αχα, καλό έχει κάποιος. Άλλωστε, είμαι φανατικός οπαδός Chelsea και Ferrari. Την Κυριακή του Πάσχα έχει ταυτόχρονα United Chelsea και αγώνα στη Μαλαισία. Τι από τα δύο μου προτείνετε να δω? Θα αποδείξεις αν είσαι πιο φανατικός Chelsea ή Ferrari εδώ πέρα. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα και τα δύο θέλουν αφοσίωση. Δεν μπορεί να κάνεις ζάπινγκ κανονικά, λέω εγώ. Δεν μπορεί να χάσει το Grand Prix ρε, και μετά να ξαναγυρίσει με το 10 και να λες παιδιά, έλα τι έγινε. Ναι. Ο Γιάννης από Βόρεια Μύκονο λέει: δείτε tweet του Τραμπ για τη Βόρεια Κορέα και πάμε όλοι μαζί το χορό, αδέρφια. Είναι προημερών αυτό και είχε πει ότι αν η Κίνα δεν θέλει να ουσιαστικά να καθαρίσει την πουγάδα. Ναι. Με άλλα λόγια το είπε, στη Βόρεια Κορέα. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε εμείς. Είχε πει ο Τραμπ. Μάλιστα. Που είναι ένας γνωστός μελίρητος. Ναι. Φιλιρινιστής πάνω απ' όλα. Ψάχνει αφορμές. Ξύνεται ο. Με μάστερ στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις. Μπράβο, μπράβο. Γιατί είδε τώρα ότι γουστάρει προφανώς ο κόσμος που μπήκε στη Συρία. Γουστάρουν λίγο, παίρνει θετικά μηνύματα, του λένε οι επικοινωνιολόγοι του έτσι και σου λέει πάμε και εδώ και παραπέρα. Ναι. Πάμε και λίγο να μπούμε και λίγο πιο εδώ. Εντάξει. Μπορεί να έρθει κάποιο παλιό να το θυμίσει το. Να θυμίσω το Βιετνάμ βέβαια, γιατί εντάξει υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και μερικά Βιετνάμ μέσα σε όλα. Δεν νομίζω ότι οι επικοινωνιολόγοι θα θυμίσουν το Βιετνάμ. Ναι. Θα μπορούσε να το θυμίσει κανένα, γιατί οι επικοινωνιολόγοι μπορούν να το θυμίσουν ότι σκοτώσαμε 3 εκατομμύρια Βιετναμέζους, αλλά μετά θα βγουν και θα το θυμίσουν ότι σκοτώθηκαν και 58.000 Αμερικανοί στο Βιετνάμ. Θα σου πει ναι, αλλά 3 εκατομμύρια 58.000 πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, οπωσδήποτε. Και αυτό μπορεί να πούν το ίδιο που πούν και οι Ρώσοι για το, οι Σοβιετικοί για το Αφγανιστάν. Ότι σκοτώσαμε 1 εκατομμύριο και εμείς χάσαμε 15.000. Εντάξει. Εντάξει. Στο εσωτερικό πονάνε άλλα πράγματα, βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μας έχει στείλει ένας φίλος το εξής mail. Αγαπητοί φίλοι μου, όλα ξεκίνησαν πριν κάνα τετράμινο, όταν τυχαία γνώρισα σε ένα πάρτι δύο συμφοιτήτριές μου. Η μία, Εράσμους, ναι, όλα αυτά. Ναι. Η μία, ένα τίμιο συμπαθέστατο εξαράκι από αυτά που σου βγάζουν να πεις όλα τα προσωπικά σου κτλ. Ναι. Η άλλη, ένα δυνατό πλην μπαλαδόρικο οκτάρι. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, κατευθύνθηκα με γοργούς ρυθμούς στο οκτάρι και γενικά, αν και ακόμα δεν είχαμε κάνει λόγω κάποιων αμεληταίων τεχνικών προβλημάτων κάτι, όλα έδειχναν και όλοι καταλάβαιναν πως κάτι θα παιχτεί. Έλα όμως που βγαίνουν τα αποτελέσματα του Εράσμους για του χρόνου και
τυχαίνει να μπω στην ίδια πόλη στην Ολλανδία με το Τίμιο Εξαράκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συμφωνήσαμε να συγκατοικήσουμε οι δυο μας. Τι κάνω και πώς κινούμαι από τώρα και στο εξής? Τι εννοείς? Συνεχίζω το στενό μαρκάρισμα στο Κταράκι, αλλάζω πλεύση προς την άλλη, κρατάω στάση ουδετερότητα σημειωτέων. Το Οκτάρι είναι δεδομένο πως θα έρθει για επίσκεψη. Θέλω την πνευματική συμβουλή σου, ο μέγιστε και πάνω φεμίς των ερωτικών τριγώνων και η ιεροκήρυκα του Κάμα Σούτρα, άντε και του άλλου δίπλα. Προφανώς είναι φίλες αυτές οι δύο, υποθέτω, για να γίνονται όλα αυτά. Μα θα έχεις την άλλη μέσα στο σπίτι και θα περιμένεις πότε θα έρθει επίσκεψη η άλλη. Αυτό μας λες. Και μια που αναφέρεις το Κάμα Σούτρα, είναι απλό. Κάνεις το Κάμα Σούτρα με το εξάρι και τελειώνει η ιστορία. Όλο. Αν είναι κάτι που σου κάνει κλικ. Αλλιώς. Αφού θα συγκατοικήσω τώρα, τι σου κάνει κλικ. Αν κάνει κλικ, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, μην θέλει ο άνθρωπος, παιδί μου, να σου λέει. Σου αφού λέει τίμιο συμπαθέστατο εξαράκι. Ναι. Τίμιο συμπαθέστατο εξαράκι. Αυτό λέει. Ναι. Ναι. Μπορεί, έχει βάλει βλέψεις για παραπάνω πράγματα. Από 8 και πάνω στην καριέρα του. Εντάξει, θα συγκατοικούσε τώρα με. Καλά, συγκατοικεί λόγω ο κόσμο. Εντάξει, μου είναι συγκατοίκηση, ρε φίλε. Συγκατοίκηση, συγκατοίκηση. Είναι 24-7 τώρα, δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι επεξεγέλαση, εντάξει. Συγκατοίκηση. Εντάξει. Λέω εγώ. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα παίξει την μπάλα που ξέρει και μπορεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Μπομεκ, όλα λα που λέγαμε παλιά, αλλά. Αν ο κόσμο ήταν ο Μπο, εσύ θα ήταν οι Έλληνε του εξωτερικού. Και μείνετε εκεί, που λέει κάποιο. Μάλιστα. Αύριο στην Βόρεια Κορέα. Συγγνώμη, ανακοινώνεται η είσοδος του Σπαλιάρα χωρίς βίζα αφού τελειώσει ο Σερβάβρο λόγω υπογονιμότητας στη χώρα. Λέει ο Δημήτρης. Ο Μπυραλάς επανέρχεται και λέει: τον έχει ο Μπότα του Άστο Τούπακ, είναι σαν να έχει ο Χιου Χέφνερ τα του Άστο Βαϊμάκι. Εσείς που ξέρετε καλύτερα, ο Χούτος πόσο ομαδικός ήταν τα χρόνια που ήταν ενεργή ποδοσφαιριστής? Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα εγώ. Δεν ήταν και ατομιστής, αλλά. Εντάξει. Δεν ήταν και ιδιαίτερα ομαδικός. Ναι. Νομίζω ότι το Χούτος στα πιο ομαδικά του, πρέπει να τον έχω δει, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, το διάστημα που έπαιζε στον Πανιόνιο με Ρεκόμπα και στο Γιανόφ. Ναι. Υπήρξε ένα πολύ καλό διάστημα κάποιων μηνών που παίξαν αυτοί τρεις φοβερά πράγματα στον Πανιόνιο. Μέχρι να σπάσει ναι, όλο αυτό. Κάνα τρομερά πράγματα. Ναι, ναι. Ο ένας φίλος λέει: όταν ακούω τη λέξη Βιετνάμ, πρώτα πάει το μυαλό μου στο Ηλία Ρίχτο και μετά στη χώρα με τιμά. Πάρε και το οκτάρι, πάρε και το εξάρι, πάρε και ένα λαχείο να παίξεις και άσε μας τον πόνο μας, εμάς τους άσχημους, ρε μάγκα. Respect. Ναι. Τρως το οκτάρι, τρως και το εξάρι μετά και έχεις ρέστα από εικοσάρικο, λέει κάποιος. Είμαι ο κακάσχημος με τη μαλαπέρδα που σας έγραψα. Θα βγω με την αγγλικού μου αύριο για καφέ. Κλείσαμε από Facebook. Παιδιά, δώστε συμβουλές. Είναι πρώτο ραντεβού. Εντάξει, θα γίνεις πρωτοσέλιδο που λέγαμε παλιά. Αυτό. Τι θα του βγαίνεις ραντεβού με την αγγλικού σου? Βάλε κάτι ανάλαφρο για να μπορέσει να δειγματίσει την πραγμάτια σου. Τι να σου πει. Είναι μόνη σύμβουλη που θα δώσω. Δηλαδή με την περιγραφή που για τον εαυτό σου. Ότι όλα τα υπόλοιπα δεν βοηθάνε, αλλά αυτό πρέπει να δειγματίσει το δυνατό σου σημείο. Κάλιο εξαράκι και στο χέρι παρά οχτάρι και χειροκλίκανο. Μια σοφή συμβουλή, λέω εγώ. Αν το εξατάξιο, το εξαράκι προφανώς εννοεί, είναι ίδιο εντυγκά να προχωρήσει. Λέει ο Σιατραβάνη Στελρόι. Δεν θα το λέγε τίμιο και συμπάθεστα τώρα, εσύ. Δεν θα το λέγε και εξαράκι επίσης. Εντάξει. 100 φορές το εξάρι κάνει 600. 1 επί 8 ίσον 8. 600 μεγαλύτερο το 8, απλά πράγματα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Εντάξει, λέει. Λέω εγώ όμως, δεν πάει έτσι. Αρτούρος εδώ, σας άκουγα λίγο στο ημίχρονο. Θα σας βολέψω ψηλέ, αλλά παραγγελίες όλοι σε δίκυλα μπεντέχω. Τα τρίκυλα δεν χωράνε σε επικαλαμίδες. Μην τρέχουμε πασαλιάτικα, ραντεβού στο πάρκινγκ του Περναμπέου. Μάλιστα. Ευχαριστώ με τον Αρτούρο τον Βιδάλ. Παιδιά, τον πατέρα του ΙΕΣ Βορείου Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, τον λέγαμε Μαρκαριστό, νομίζω το. Ναι. Και τον λέμε Μαρκαριστό, δεν έχει αλλάξει δηλαδή. Μεγάλε, μετά το Εράσμου στην Ολλανδία δεν θα γυρίσεις ο ίδιος, θα τις έχεις ξεχάσει και τις δύο. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι πιθανό. Φίλε, άσχημε με την πραγμάτια, βάλε μάσκα ζωρό και κολλητό πανταλόνι. Παιδιά, το όταν ακούω Μυραλά στο στήθος μου ματώνει, είναι πιασμένο? Όχι από τη θυμόμαι. Όχι. Να πάει με κολάν, βλέπω. Εντάξει, τροπίδα. Μετά τις διακοπές θέλουμε λεπτομέρειες με την αγγλικού. Α, ναι, γιατί είναι αύριο το ραντεβού, Ναι. Ναι, να το θυμηθείς, φίλε.
Υπάρχει καταλληλότερος να θυμίσει το Βιετνάμ στον Τραμπ από το Σταλόναρο? Εντάξει. Βλατεύεις. Εντάξει, νομίζω ότι είναι προφανή πράγματα αυτά. Δεν τα συζητάμε. Αδερφέ, τα τίμια εξάρια όπως και στο ποδόσφαιρο είναι ακούραστοι εργάτες και την τιμάνε τη φανέλα. Χώσου. Εντάξει. Φέρτε με σε επικοινωνία με τον φίλο με το εξάρι Νέτο. Μένω Ολλανδία και μπαζώνω ό,τι έχει χέρια και κεφάλι. Έλα ρε, ντροπή. Ντροπή τώρα, τι είναι αυτό? Τώρα που ο Μητροπολίτης Πειραιός κάλεσε τον Ερντογάν να βαπτιστεί χριστιανός με ονό τον Πούτιν, υπάρχουν ελπίδες ο Βαϊμάκης να βγει με σπαντρίγες και φανέλα Τζιοβάνι στο Λευκό Πύργο? Εάν γίνει αυτό που κάλεσε ο Μητροπολίτης τον Ερντογάν, θα το συζητήσουμε. Ναι. Είμαι σαφής. Okay. Είμαι σαφής. Ο Δημήτρης μου αναρωτιέται, λέει, στον Αγκασάκη ατομική βόμβα ονομαζόταν Fat Man. Μήπως ο Κίμ ονομάσει αύριο τη δικιά του Fat Bo? Stop. Η ατομική βόμβα έπεσε πότε στη Χειροσίμα. Ναι. Και δεν λεγόταν Fat Man. Δεν λεγόταν Fat Man. Ναι. Άκου το ενώ λαγγί, Δημήτρη. Ναι. Το τραγούδι. Λεγόταν Little Boy, δεν λεγόταν Fat Man. Ναι. Μήπως η δεύτερη στον Αγκασάκη είχε αυτό το όνομα όμως και δεν το θυμάστε? Αν ήταν Little Boy και Fat Man. Ναι. Δημήτρη, αν είναι έτσι δεν το θυμάμαι. Ναι. Αν είναι έτσι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Γιατί, οκ, okay, στη Χειροσύμα το ξέρουμε. Είναι και ναι, το τραγούδι, σωστό. Μπορεί να ήταν η Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Ναι, 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 ναι. Αυτό παίζει και μάλλον βιάστηκα εγώ. Ναι. Μάλλον βιάστηκα εγώ. Αν το εξαράκι είναι ίδιο εσχέν, πώς θα ανέβει αφού δεν έχω ασανσέρ, λέει ο Σιατραβάνι Στελρόι. Θα την πάρεις αγκαλιά και θα την ανεβάσεις, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ο οποίος ισχύει, κάπου διάβασα, έπαιξε το πρώτο παιχνίδι και στην Ινδονησία. Και πήρε κάποιος το κυνήγι να το κοπανίσει. Και δεν τον έφτανε. Δεν τον πρόφτενε δηλαδή. Εντάξει, τον πρόφτενε εσύ. Δεν τον πρόφτενε. Μπήκαν ανάμεσα και τους χωρίσανε. Ναι. Αλλά επειδή είναι ο ισχύει, κάρτα μην πήρε μόνο άλλος. Ναι, ρε. Εντάξει, Ινδονησία είσαι. Φίλε, σκάσε με σπίτι στο ραντεβού και πες ότι ζεσταίνεσαι. Λέει κάποιος, αν έπαιρνε ποτέ πέναλτι Μπαρτσελόνα όπως το σημερινού της Μπάγερν, θα είχαμε βαϊμακική ιστερία. Έχει πάρει ανάλογο αυτό που πήρε ο Σουάρες και έκανε το 5-1 η ομάδα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να χτυπήσει το χέρι. Η παραβολή του παραλυτικού δηλαδή εκεί πέρα στο 5-1 δεν μετράει για πέναλτι που μπορεί να προκαλέσει ιστερία? Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ιστερίες και να παένουμε σιγά σιγά. Δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Βαγγέλη Ρατζιά και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχαριστούμε Χάρη Χριστόγλου και Βασίλη Γερασίμου. Ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο, το τελευταίο. Το τελευταίο προπασχαλινό μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και παρέα με τους προημιτελικούς του Europa League. Η Πίλς Ελλάς επίσης στην παρέα μας. Και καλή νύχτα σε όλους. Χαίρετε.